Θα μιλήσουμε για το πέραμα. Εμείς, σαν Σύλλογος Γυναικών Πέραματος, στο πέραμα η κατάσταση που επικρατεί στους παιδικούς σταθμούς είναι εκρηκτική. Η κυβέρνηση, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν τεράστιες ευθύνες για τη χρόνια υποχρηματοδότηση, για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς στο πέραμα, αλλά και για τα τεράστια κτηριακά προβλήματα που έχουν αυτοί. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στον πρώτο παιδικό σταθμό, ο οποίος λειτουργεί από τη δεκαετία του 60. Η αυλή του είναι ακατάλληλη για να παίζουν τα παιδιά, ο λέβητας και ο καυστήρας είναι απαρχαιωμένοι, ενώ στο εσωτερικό του κτηρίου υπάρχουν φθαρμένα δάπεδα, κακοσυντηρημένοι χώροι που θέτουν σε κίνδυνο τα παιδιά και το προσωπικό. Ανύπαρκτη και ήπειρα ασφάλεια, όπως και ο αντισεισμικός έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο τελευταίος έλεγχος έγινε το 2019 και ήταν μόνο οπτικός. Το ίδιο ισχύει σε όλους τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια στο πέραμα. Ακόμη στην πόλη λειτουργούν μόνο 4 σταθμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι βρεφικός. Οι 2 από αυτούς βρίσκονται στο χώρο του ναυστάθμου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες και των εργαζόμενων του πολεμικού ναυτικού. Οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται έξω από την πόλη, δυσκολεύοντας την πρόσβαση στους γονείς των παιδιών που μένουν στο πέραμα. Οι σταθμοί είναι λιγοστοί σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Έτσι, δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο μένουν εκτός από την προσχολική αγωγή. Και εκτός όλων αυτών, οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με τα υπέρογκα ποσά στα τροφεία, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν και τα 100 ευρώ το μήνα. Και βέβαια και συν τα 10 ευρώ για τον ύπνο που έχουμε στο Δήμο μας εμείς. Και αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τότε γίνεται βεβαίως οφειλών. Σας ρωτάμε, κύριε Περιφερειάρχη, τι θα κάνετε για τη δημιουργία νέων δομών παιδικών βρεφικών σταθμών και για τη συντήρηση των ήδη υπάρχοντων, ώστε να μην μένει κανένα παιδί έξω από τις δομές προσχολικής αγωγής που είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Άλλο ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την πόλη είναι η ανύπαρκτη ελεύθερη χώρη. Χώροι περιπάτου και αναψυχής που δεν υπάρχουν πουθενά. Ο Αρμός και το παλιό νεκροταφείο είναι χώροι που χρόνια διεκδικούν οι σύλλογοι και οι μαζικοί φορείς της πόλης, ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Αντιθέτως, το παλιό νεκροταφείο με νόμο για το περιβάλλον το 2019 χαρακτηρίστηκε ως ΜΑ. Μάλιστα, η προηγούμενη δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που υπέδειξε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον χώρο για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Μία τοπική χωματερή δίπλα στις αυλές των σπιτιών και στα 2 μεγαλύτερα σχολεία του Περάματος. Στο πέραμα, εμείς και οι οικογένειές μας, την πολυδιαφημιζόμενη από την κυβέρνηση Πράσινη Ανάπτυξη, την έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Ζούμε σε μία πόλη με τα καζάνια του θανάτου να μας απειλούν καθημερινά, με το φόβο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, χωρίς σχέδιο διαφυγής, χωρίς δεύτερο δρόμο. Καζάνια, μπόχα και σκουπιδαριό. Ρωτάμε τι απαντάει η Περιφερειακή Αρχή στα δίκαια αιτήματα του περαμαϊκού λαού, όπως να φύγει η χωματερή από το πέραμα, να γίνει ανάπλαση του παλιού νεκροταφείου σε χώρο πρασίνου, όπως και ο Αρμός, και να φύγουν και τα καζάνια του θανάτου.